Εσύ είσαι λίγο παγωμένη, ακόμα αγχωμένη, γιατί. Θα τελειώσει λίγο η κουβέντα. Θα τελειώσει, ε. Περιμένει. Εντάξει, τώρα να ξεκινήσω να μαγειρεύω. Για να γίνει αυτό, πρέπει να μπει μέσα ο Έκτορας Μποντρίνη, που εκείνη που θα σου κοπεί η μηλιά. Ωραία. Για να αποκαλύψει το υλικό που υπάρχει κάτω από την καμπάνα. Αλλά επειδή δεν κρατιέσαι, θες να μαγειρέψει. Διακαώ. Και όπω το πα, θα φύγει λίγο από το στούντιο. Πα πιο κοντά. Έλα κοντά εδώ. Θα καλέσουμε όλοι μαζί τώρα τον Έκτορα Μποντρίνη. Κάνετε. Τι ωραία μουσική που σου βάζουν όταν μπαίνεις. Είδες. Ε? Τι ωραία εμφάνιση κάνεις κάθε φορά. Σαν το Μεσσία μπαίνεις, ανοίγεις την πόρτα ναι. Και μπαίνεις και λέμε ήρθε ο άνθρωπός μας, ο εκλεκτός. Με χαρά, ξέρεις. Να ρωτήσω, μαγειρεύει. Όχι πολύ συχνά, γιατί μαγειρεύω σύζυγος. Σύζυγος μαγειρεύει. Είμαι η σου-σεφ. Α. Κόβω τα κρεμμύδια, αυτά. Ωραία, για να δούμε σήμερα. Άρα σήμερα πάμε έτσι, ε. Ακυβέρνητο καράβι. Ακυβέρνητο καράβι. Λοιπόν, θα μαγειρέψετε με... ατζούγες. Τι φτιάχνουμε, να. Δεν φαντάζεσαι. Αραμπιάτα του γαμπρού. Μάλιστα. Να τα μας. Γιατί του γαμπρού. Είναι ένα αγαπημένο πιάτο του γαμπρού μου. Να τα μας. Υπάρχουν αρκετές συνταγές αραμπιάτα. Ναι. Είναι ντομάτα, πιπεριά, καυτερή. Πολλοί βάζουν και μαντανόλα κανονικά. Είναι ντομάτα, πιπεριά, καυτερή. Υπάρχει όμως μια περιοχή της Αλίας που βάζουν και ατζούγες. Ναι. Και υπάρχει άλλη μια περιοχή που βάζει και μπέικον. Ναι. Άρα αλλά υπάρχει και μια περιοχή στη Λίδα. Εκεί βάζουμε διάφορα. Εμείς θα το παντρεύσουμε. Γιατί στη Λίδα μεγάλωσε με αραμπιάτα η μητέρα. Βέβαια. Μάλιστα. Ωραία. Αραμπιάτα λοιπόν. 25 λεπτά και πολλά που είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Έκτορα. Τι ήταν αυτό το υλικό? Αραμπιάτα. Τι σημαίνει? Του γαμπρού. Είναι από του γαμπρού το σώμα.